πέρα από τα μισθωτήρια που δεν υπήρχαν και ξαφνικά, και ξαφνικά όλοι θέλουν... εμφανίστηκαν, τα κυριότερα, δεν θα πω ακριβώς λάθη, είναι ότι υπάρχουν μισθωτήρια τα οποία έχουν λήξει και σύμφωνα με την απόφαση για να λάβει κάποιος το επίδομα θα πρέπει οπωσδήποτε το μισθωτήριο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για όλη τη διάρκεια της επιδότησης. Και υπάρχουν μισθωτήρια που μπορεί να είναι σε ισχύ, όμως δεν καλύπτει διάρκειά τους τη διάρκεια της επιδότησης. Οι επιλογές που έχουν είναι, εφόσον υπάρχει μισθωτήριο το οποίο έχει λήξει, μπορούν να υποβάλουν μισθωτήριο από 1η-1η του 2019, με πρόστιμο, διότι θεωρείται εκπρόθεσμο και σε αυτή την περίπτωση θα λάβουν και το τρίμηνο Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη της επιδότησης. Υπάρχει και η επιλογή να υποβάλουν μισθωτήριο από 1η Δευτέρου του 2019 και μετά, χωρίς πρόστιμο, αλλά θα λάβουν επιδότηση από τον Απρίλιο και μετά. Τώρα, όσα μισθωτήρια είναι σε ισχύ και απλά δεν καλύπτουν τη διάρκεια της επιδότησης, δηλαδή λήγουν πριν τις 31 του 2019, μπορεί ο ιδιοκτήτης απλά με τροποποιητική δήλωση να αυξήσει τη διάρκεια της μίσθωσης, ούτως ώστε να καλύψει όλη τη διάρκεια της επιδότησης και αυτό είναι χωρίς πρόστιμο.